Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα έχω τη χαρά να βρίσκομαι για δεύτερη φορά στην όμορφη πόλη του Αγρινίου, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η επέτειος αυτή είναι μια μέρα εθνικής γιορτής και απόδοσης τιμής και δόξας στους ήρωες του έπους του 1940. Στις 28 Οκτώβρη του 1940 ο Ιταλός πρέσβης με απίστευτη φρασίτητα προέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό της χώρας, την απέτηση, την ανιστόρητη απέτηση να παραδώσει η Ελλάδα εδάφη της σε ιταλική κατοχή και εισέπραξε το προφανές. Πόλεμος. Αυτή η φράση έμεινε στην παγκόσμια ιστορία και στην ελληνική ιστορία ως το περήφανο όχι που σύσσωμος ο ελληνικός λαός αντέταξε και υπερασπίστηκε αμέσως από την ίδια μέρα στις βουνοκορφές της Πύλης. Το έπος του 1940 ήταν τόσο μεγάλο και ο ηρωισμός των Ελλήνων τόσο αδιαφυσβήτητος που φίλοι και εχθροί παραδέχτηκαν και θαύμασταν τον ηρωισμό τους. Όπως και ο ευτυχώς ποιητής ο Παλαμάς έχει πει, δεν μετριέται η αντριοσύνη των εθνών με στρέμματα, αλλά μετριέται με το πείρωμα της καρδιάς και με το αίμα. Και πραγματικά αυτό απέδειξαν οι Έλληνες, ενωμένοι, λαός και στρατός, κατάφεραν την πρώτη ήττα σε έναν ανίκητο στρατό αυτών των Ιταλών και στη συνέχεια των Γερμανών. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Η ενότητα του ελληνικού λαού είναι αυτή που πρέπει να μείνει χαραγμένη στη μνήμη και στην καρδιά του ελληνικού λαού, έτσι ώστε με αυτήν να μπορεί να πορεύεται στις κρίσεις που μπορεί να εμφανιστούν στο παρόν και στο μέλλον.